Τριανταφυλιά Αντωνοπούλου. Διαμαντοπούλου. Διαμαντοπούλου, ναι, έκανα λάθος, έχετε δίκιο. Δεν πειράζει. Είχαμε πρωτήτερα ένα όνομα, την κυρία Αποστολοπούλου, και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, έχουμε δίπλα τη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είναι στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Κώστα Κατσίκη, υποψήφιο βουλευτή περιφέρειας Αττικής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και τέλος την κυρία Βασιλική Γκέρου, η οποία είναι υποψήφια βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Και μου λέει ο κύριος Γιώργος ότι δεν είναι σωστό, είναι κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Έτσι το λέω, αλλά δεν μπορώ να το γράψουμε, δεν χωράει. Λοιπόν, προφορικά έτσι το είπα. Λοιπόν, κάτι για την αλήθεια λέτε κύριε Παντελή από την Κεσαριανή και για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη που χρησιμοποιείτε, εγώ δεν τη χρησιμοποιώ στην τηλεοπτική εκφορά του λόγου μου. Λέει ο κύριος Νίκος από την Αμερική που μας τηλεφωνεί, λέει εγώ ρωτάω τα εξής, τα διόδια ποιος θα έβαλε στην Αμερική που ζουν 400 εκατομμύρια, δεν υπάρχουν διόδια. Νομίζω ότι είναι λιγότερα, είναι γύρω στα 300, 300 και κάτι. Αλλά τέλος πάντων, στις γέφυρες όμως του Μανχάταν, εκτός από μία που έχει εξοφληθεί, υπάρχουν διόδια. Αν θυμάστε ή αν μένετε στη Νέα Υόρκη. Εγώ τουλάχιστον όποτε περνάω από εκεί, τα πληρώνω. Λοιπόν, αυτά από τους φίλους τηλεθεατές και άλλα πολλά μηνύματα. Αλλά τώρα θα προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, γιατί οι μέρες είναι οι τελευταίες προεκλογικές και πρέπει να δώσουμε το λόγο σε αυτούς που ζητούν την ψήφο μας. Κυρία Διαμαντοπούλου, που σας είπα και λάθος πρωτήτερα, το λέω και πάλι για να εντυπωθήσετε μνήμη των τηλεθεατών. Λοιπόν, εσείς είστε οδοντογιατρός. Ναι, στο επάγγελμα. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε οδοντίατρος, κατεβαίνετε στη δεύτερη Αθηνών για πρώτη φορά. Στη Β' Αθηνών για πρώτη φορά. Έχετε ξανακατέβει σε άλλη περιφέρεια. Ναι. Σε ποια? Στην Πιερία. Πιερία. Από εκεί είστε. Ναι. Ωραία, Πιερία. Μάλιστα. Τώρα δοκιμάζετε την τύχη σας σε αυτή την αχανή περιφέρεια που λέγεται Β' Αθηνών. Να δούμε πότε θα σπάσει για να γίνει πιο ανθρώπινη και πιο σωστή. Και να μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν με το κοινό που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν. Γιατί έτσι είναι το φυτώριο για μερικούς, θέλουν να είναι υποψήφιοι πρωθυπουργοί ή κάτι τέτοιο. Ή βουλευτές πρωτοκλασσά των Υπουργείων. Λοιπόν. Κυρία Διαμαντοπούλου, εσείς τι θέλετε να μας πείτε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και γιατί να προτιμήσω εγώ εσάς και να μην προτιμήσω ένα άλλο οποιοδήποτε κόμμα όταν έχετε ένα παρελθόν 2,5 ετών όπου πολλά πράγματα που υποσχέθηκε ο κύριος Σαμαράς πριν τις εκλογές του 2012 δεν υλοποιήθηκαν και αναφέρομαι στα Ζάπια. Και δεν υλοποιήθηκαν πολλά και σημαντικά πράγματα που δεν έχουν να κάνουν ούτε με πολιτικό κόστος ούτε με διαδικασίες τέτοιες που θα τον έφερναν σε σύγκρουση με τους εταίρους του ή με άλλες κατηγορίες πολιτών. Ναι, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Ότι ήμασταν ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία. Οπότε, όντας σε μια τέτοια κατάσταση, αναγκαστικά, θα έπρεπε να ληφθούν κάποια μέτρα, τα οποία δυστυχώς... Ναι, δεν ήταν ευχάριστα. Ήταν μέτρα επιδικαίων και αδίκων. Δεν ήταν ναι, μόνο. Έγινε και σαφώς και έγιναν και ωραία, λάθη, και έγιναν δεν... και αδικίες. Και ένα σου ένα παράδειγμα, τον Ένφια, ο οποίο. Είδατε από τι πέρασαν από 40 κύματα. Ο Ένφια, συμφωνώ και εγώ, ήταν ένα λάθος το οποίο. Και το οποίο το πληρώνεται από ό,τι φαίνεται. Ναι, αν ναι. Πούμε για τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όμως να ξέρετε ότι ήδη από το 2015 έχει εξαγγελθεί μία μείωση του Ένφια τη τάξη του 7%. Όπως επίσης, ναι, όχι, σταδιακή μείωση έτσι ώστε να φτάσουμε στο 50% και να φτάσουμε στο 1% του ΑΕΠ και φυσικά πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Που σημαίνει ότι τα έσοδα θα μπορούν να τα χρησιμοποιεί η τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ζητάει από το κράτος, να μην είναι ζητιάνος, να έχει την αυτονομία της. Ξέρετε, η κυβέρνηση, αν θέλετε να σας πω, επειδή έχω μια εμπειρία επαγγελματική αρκετά μεγάλη, ο Ένφια. Θα έπρεπε να αρχίσει να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Απλώς δίστασε η κυβέρνηση να το κάνει, γιατί και εκεί φοβήθηκε πάλι το πολιτικό κόστος. Και να σου πω γιατί. Γιατί βλέποντας ότι έχει 2 και πλέον δις χρήματα που δίνει το κράτος στους Δήμους, αν τα έδινε μέσω του Ένφια, ένα λίγο θα τελείωνε η ιστορία. Γι' αυτό και, αλλά ακριβώς, γι' αυτό και το θέμα είναι ότι. Να σου πω εγώ γιατί δεν το έκανε, γιατί ξέρω και αυτό. Αλλά να σας πω γιατί κάτι. Φοβήθηκε ότι δεν είχε, το εισπρακτικός μηχανισμός έπρεπε να μείνει μέσω των εφορίων, γιατί δυστυχώς οι Δήμοι είναι ανίκανοι να εισπράξουν. Παράδειγμα, οι Δήμοι δεν εισπράττουν εκεί που είναι, παίρνουν το νερό μέσω της ΕΙΔΑΠ. Και τελικά φεσώνουν την ΕΙΔΑΠ και λένε δεν μας ενδιαφέρει, τη φεσώσαμε, δεν πιάσαμε και τον πολίτη να πληρώσει. Σε σοβαρές όμως χώρες αυτά δεν συμβαίνουν.
Καταλάβατε. Αλλά σίγουρα. Και αυτό είναι το θέμα. Ότι θα έπρεπε να υπάρξει στη χώρα νοικοκύρεμα. Ούτε σε σοβαρές χώρες πληρώνει την κρατική τηλεόραση μέσω ΔΕΗ. Και επειδή ακριβώς πρέπει να υπάρξει μια σοβαρότητα και ένα νοικοκύρεμα, γι' αυτό και χρειάστηκε να πάρθουν κάποια μέτρα τα οποία δυστυχώς δεν ήταν μέτρα τα οποία αρεστά μέτρα στον ελληνικό λαό. Αλλά αν σκεφτούμε ότι όλες αυτές τις δεκαετίες είχαμε το τα λεφτά υπάρχουν, το τσοβόλα δώστα όλα. Μια κατάσταση όπου όλοι ζούσαμε με 2-3 αυτοκίνητα, με δανεικά χρήματα, μια επίπλαστη ευημερία. Κάπου θα έπρεπε να υπάρξει ένα νοικοκύρεμα και κάπου όλα αυτά τα δανεικά θα έπρεπε να επιστραφούν. Όλη αυτή η ιστορία. Δυστυχώς ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα και τα μέτρα ήταν επίπονα. Όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με εμάς, ασχέτως αν δεν το λέμε, τους πολίτες. Είπε εδώ ο κύριος Μούγκερ που κατεβαίνει με το ποτάμι ότι στην Ελλάδα εισαγάγαμε. Ξέρετε πόσα ζευγάρια παπούτσια το χρόνο, την εποχή των παχαίων αγελάδων. Πόσα λέτε τα 10 εκατομμύρια εισήγαγαν το χρόνο? Τι να σας πω, λοιπόν, ξέρω. 70 εκατομμύρια. Α, τόσο καλά. Αφού μια φίλη μου που είναι στον κλάδο της αγωγής των παπουτσιών, όταν πήγαινε σε αυτά που γίνονται οι συναντήσεις αυτών και παρουσιάζουν τα καινούργια τους μοντέλα, τους λέγανε, μα τι είσαστε εσείς στην Ελλάδα, είσαστε 40 ποδαρούσες, φοράτε πολλά παπούτσια? Γιατί η ελληνική κατανάλωση ήταν πολλαπλάσια της κατανάλωσης της Σουηδίας, για παράδειγμα, η οποία Σουηδία έχει και αυτή 10 εκατομμύρια κατοίκους. Λοιπόν, όλοι φταίμε. Λοιπόν, αυτές τις αμαρτίες τις πληρώνουμε λοιπόν, τώρα. Τέλος πάντων. Και το θέμα είναι ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, ότι μέσα σε 2,5 χρόνια δεν μπορούσαν να γίνουν, δεν μπορούσαμε από την ύφεση και το χείλος της κρακοπίας που ήμασταν να πάμε άμεσα στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Έπρεπε να κάνουμε κάποιες θυσίες. Όμως οι θυσίες έχουν γίνει, ο ελληνικός λαός έχει ματώσει, φτάσαμε σε ένα καλό σημείο, πλέον έχουμε ανάπτυξη, έχουμε φύγει από την ύφεση, έχουμε καταφέρει, δεν έχουμε πλέον ελλείμματα. Και είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση πλέον που μπορούμε να δώσουμε και μέτρα στον ελληνικό λαό που θα τον ανακουφίσουμε. Και είμαστε παράλληλα στο μετέωρο βήμα του πελαργού, γιατί ακόμη δεν έχει κλείσει η πέμπτη αυτή αξιολόγηση. Να, και είμαστε λίγο στον αέρα, γιατί ακριβώς δεν πάρει και τα 7,1 δις που είναι η τελευταία δόση του Δεκεμβρίου που δεν έχει δοθεί. Και αν ακούσουμε λοιπόν την κυρία Βαλαβάνη που λέει ότι δεν την ενδιαφέρουν τα 7,2 δις και δεν τους ενδιαφέρει, λέει, να κλείσουν την πέμπτη αξιολόγηση, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την ψήφο. Πάμε τώρα στον κύριο Κώστα Κατσίκη. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα τραπλασιάσει το φόρο ακίνητης περιουσίας από αυτό που είναι σήμερα. Δεν είναι δηλαδή, δεν θα το ονομάζουμε έμφυ, αλλά θα τραπλασιάσουμε το φόρο μεσαίας ακίνητης περιουσίας πάνω από 200.000 ευρώ. Από ένα ποσό και πάνω. Ναι, πάνω από 200.000 ευρώ. Αυτό είπαν. Ο κύριος Παπάς το είπε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Επίσης είπαν ότι ο ανώτερος συντελεστής σου θα είναι 60%. Εμείς μιλάμε για ανώτερο συντελεστή στα 33%, γιατί μειώνουμε τη φορολογία σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα εισοδήματα. Και αυτοί μιλάνε για ανώτερο συντελεστή 60%. Καταλαβαίνετε. Αφήστε κυρία Διαμαντοπούλου. Φορολογικά καταλαβαίνετε. Να τελειώσει, γιατί ολοκληρώνει το χρόνο μας. Συγγνώμη. Ναι. Θέλω να πάω σε ένα θέμα. Τι να μας επιτρέπετε. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας δεν θα αποφασίσει. Δεν θα αποφασίσει για το. Δεν αποφασίζει όλο το χρόνο. Δεν αποφασίζει για το τι κόμμα, αποφασίζει για την πορεία της πατρίδας του. Για το αν θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Για το αν θέλουμε να παραμείνουμε στο ΝΑΤΟ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ούτε το ΝΑΤΟ τον ενδιαφέρει. Για το αν η πατρίδα μας θέλει να έχει μια σταθερή πορεία και ένα αξιοπρεπές μέλλον και μια αξιοπιστία. Η γλώσσα πάει ροδάνη. Όχι, λοιπόν, κοιτάξτε να ζητήσετε, είναι και τα εθνικά ζητήματα. Ωραία, ναι, αλλά δεν τα συζητήσαμε καθόλου. Ναι, αλλά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Ναι, αλλά και εσείς δεν τα βάλατε και εμείς δεν τα βάλαμε, οι δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων. Και ευχαριστώ επίσης την κυρία Βασιλική Γκέρου. Ευχαριστώ, κυρία Γκέρου. Είναι υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια της Αθηνών με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Εγώ το λέω κίνημα, δεν το λέω. Άλλο αν γράφετε. Γιατί αλλιώς γράφεται, αλλιώς προφέρεται που λένε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία. Γεια σας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Καλώς